Έχουμε καλές ενδείξεις μέχρι σήμερα. Δύο είναι τα κρούσματα τα οποία υπήρχαν μέχρι σήμερα. Σήμερα καταγράφεται και τρίτο. Όμως μην ανησυχούμε, δεν είναι κάτι το οποίο πέρασε μέσα από τα νοσοκομεία της Αργολίδας. Απλά συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κρούσματων, ο οποίος έχει δηλώσει ως κατοικία του την Αργολίδα, εξετάστηκε σε άλλο νοσοκομείο και βρέθηκε θετικός στον COVID-19. Οπότε ουσιαστικά η κατάσταση μένει πάνω κάτω ίδια και απαράλλαχτη. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλές εξετάσεις, έχουν ληφθεί πάρα πολλά δείγματα, εξ όσων γνωρίζω. Κάθε ημέρα ενημερωνόμαστε από την διοικήτρια και τον υποδιοικητή του νοσοκομείου για το αν υπάρχουν νέα κρούσματα, ποια είναι η κατάσταση, ούτως ώστε στην τηλεδιάσκεψη, η οποία γίνεται καθημερινώς στις 9 η ώρα το πρωί, με τον Περιφερειάρχη και τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ενημερωνόμαστε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες και η κατάσταση είναι, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή έτσι. Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να μας χαλαρώνει, δεν πρέπει να μας δημιουργεί έναν εφησυχασμό. Όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ο ιός αυτός μεταδίδεται σαν φωτιά. Λίγο να χαλαρώσουμε, δυστυχώς θα το πληρώσουμε και θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Σε γενικές γραμμές πειθαρχούν. Αυτό βλέπουμε, άλλωστε όλοι μας παρατηρούμε ότι γίνονται έλεγχοι, ότι δεν υπάρχει συνωστισμός. Ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχουν ουρές, όπως στο ταχυδρομείο προχθές ή στις τράπεζες με τις συντάξεις, επελήφθη η αστυνομία, έστειλε περιπολικά, αποκατέστησε έτσι την απόσταση την επιβαλλόμενη. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο και γενικότερα πηγαίνουμε καλά. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα πάντως είναι ότι τα νοσοκομεία μέρα με την ημέρα οργανώνονται. Είναι πάρα πολύ συγκινητικές οι χορηγίες οι οποίες γίνονται, οι δωρές, ανεβρίσκονται υλικά. Η προμήθεια των υλικών αυτών είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την περιφέρεια σημαντική, από δήμους, από φορείς, από ιδιώτες. Τελικά είναι πραγματικά πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει στο δικό μας το λαό, ότι πρέπει να βρίσκουμε ζόρια μπροστά μας για να ενωνόμαστε και να μεγαλουργούμε. Και βεβαίως τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν έτσι όπως είναι, εάν εγκαίρως δεν λαμβάνονταν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση και μπόρεσε να αποσοβήσει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο και μάλιστα να σημειωθεί ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος ο COVID-19, παράλληλα και ταυτόχρονα και με έναν άλλο πολύ μεγάλο κίνδυνο που περάσαμε στα σύνορα. Ειλικρινά, πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με τον COVID-19 τουλάχιστον και στο μέλλον, για να βγούμε από την στενοπό αυτή και μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε πράγματι με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. Το έχουμε δρομολογήσει, δεν τα έχουμε παραδώσει ακόμα. Όλα τα άλλα έχουν γίνει. Τα δύο ISOBOX που έχουμε αναφέρει εξ αρχής, είναι, μάλλον τη Δευτέρα θα τα παραδώσουμε και στα δύο νοσοκομεία. Είναι αυτά τα κτίσματα τα προκατασκευασμένα, που θα επιτρέψουν να υπάρχει η πρώτη υποδοχή των περιστατικών, των κρουσμάτων, ούτως ώστε να μην παρελάζουν μέσα από το νοσοκομείο και υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης άλλων ασθενών. Κυρίως όμως είναι αναπνευστήρες οι οποίοι σώζουν ζωές. Έχουν προγραμματιστεί να δοθούν δύο στην Αργολίδα, από τους συνολικά 8 που θα προμηθευτεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι CPAP, αυτά, ξέρετε, αυτές οι κάσκες, οι οποίες είναι κάτι μεταξύ της απλής παροχής οξυγόνου και της διασωλήνωσης, που έχει βρεθεί παγκοσμίως ότι έχουν σώσει πολλές ζωές, δηλαδή βοηθούν την οξυγόνωση πάρα πολύ σημαντικά. Άλλες, κάποιες τις αγοράσαμε και κάποιες άλλες, για να τις παραχωρήσουμε στα νοσοκομεία, και κάποιες άλλες τις νοικιάσαμε. Είναι βεβαίως μεγάλη και συγκινητική η δωρεά από τον Καρέλια, των 50 πλήρως εξοπλισμένων ΜΕΘ, αναγκαστικά και από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όλα αυτά παραδίδονται στο Υπουργείο. Όμως, εξ όσων γνωρίζω και
η ενημέρωση αυτή είναι και από τον Περιφερειάρχη, έχουν γίνει συνεννοήσεις, επειδή και ο Κωνσταντόπουλος και ο Καρέλιας, αλλά και άλλοι, είναι από την Πελοπόννησο και ουσιαστικά στην Πελοπόννησο ήθελαν να κατευθυνθούν οι δωρεές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, Έλληνες είμαστε παντού και άνθρωποι είμαστε παντού, εννοείται. Αλλά δεν πρέπει να μείνουν στην Αθήνα, αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα καταλήξει εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν το θέλετε αλλιώς, και για το να παραμείνουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου και για την επόμενη μέρα. Είμαστε μια περιφέρεια που στον τομέα των υγειονομικών είμαστε κάτω του μετρίου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχουμε 11 ΜΕΘ σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Άρα, μόλις περάσει όλη αυτή η στενοπός και η λέλαπα, πρέπει να δούμε και να σχεδιάσουμε πώς το υγειονομικό σύστημα στην Πελοπόννησο θα είναι σε ένα άλλο επίπεδο πια, πώς θα υπάρχει μία μόνιμη, πώς θα υπάρξουν μόνιμες υποδομές και βεβαίως δεν είναι μόνο οι αναπνευστήρες, δεν είναι μόνο τα monitors, δεν είναι μόνο οι μονάδες ΜΕΘ. Το όλο θέμα είναι και το ποιος θα στελεχώνει αυτές τις μονάδες. Έτσι. Ούτως ώστε η επόμενη μέρα να έχει μείνει κάτι καλό από την δύσκολη αυτή συγκυρία και κατάσταση. Δεν έχουμε ούτε μερική αναστολή, ούτε περιτροπής λειτουργία. Είμαστε σε πλήρη λειτουργία. Βεβαίως αυτοί που δικαιούνται εκ του νόμου να πάρουν τις άδειες ειδικού σκοπού έχουν πάρει τις άδειες ειδικού σκοπού. Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ. Υπάρχουν, μπορεί να μην είμαστε η πρώτη γραμμή αν το θέλετε αλλιώς, αλλά σίγουρα είμαστε η δεύτερη γραμμή άμυνας. Δεν μπορούμε να φύγουμε, δεν μπορούμε να λείψουμε, ενώ δεν μπορεί να λείψει ο πυρήνας του κράτους. Να αναφέρω χαρακτηριστικά και θα με καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν εξαγωγές από το εργοστάσιο. Για να γίνουν εξαγωγές χρειάζονται γεωπόνοι. Πρέπει να υπάρξουν, να λειτουργήσουν τα σφαγεία. Πρέπει να γίνει δακοκτονία. Δεν την κάνεις δακοκτονία όποτε θες. Πρέπει να λειτουργεί το μεταφορό, να γίνονται πληρωμές, να πέφτει το χρήμα στην αγορά. Όλα αυτά πώς θα γίνουν αν δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι. Για τον λόγο αυτό λοιπόν είναι υποχρεωτικό, είναι σημαντικό και είναι σωτήριο, αν το θέλετε αλλιώς, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και ειδικά για τις δικές μας που μας αφορά, οι υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και όλες τις περιφέρειες Πελοποννήσου, πρέπει να είναι στο πόστο τους και πρέπει να δουλεύουν και πρέπει να δουλεύουν όπως δουλεύαν και πριν. Αν υπάρξει ανάγκη να γίνει αναστολή λειτουργίας κτλ., τότε σε αυτή την περίπτωση θα λειτουργήσουμε προσωπικό ασφαλείας. Έργα τώρα, κοιτάξτε. Γίνονται κάποια έργα ακόμα, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνονται με τον τρόπο που γίνονταν, με το ρυθμό που θέλαμε να γίνονται. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τώρα πια είχαμε δουλέψει όλο το χειμώνα για να βγούμε έξω και να δούμε τις μπουλντόζες στους δρόμους, για να το πω έτσι. Υπάρχουν δυσκολίες, έτσι. Υπάρχουν δυσκολίες. Είναι πάρα πολλά έργα τα οποία είναι ήδη δημοπρατημένα, είναι συμβασιοποιημένα, πολλά από αυτά. Αλλά οι προθεσμίες έχουν ήδη ανασταλεί από το Υπουργείο. Υπάρχει θέμα και με τους εργολάβους. Δεν μπορεί να υπάρχει συνωστισμός. Κόσμος έχει πάρει άδειες. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα προχωρήσουμε σύντομα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Χθες είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, σύσκεψη μάλλον, με τον Περιφερειάρχη για το ΠΟΥΔΟΕ. Το ΠΟΥΔΟΕ, το ΕΣΠΑ, τα ΚΑΠ, όλα αυτά δεν θα μείνουν πίσω. Έχουν μια καθυστέρηση, έχουν μια έτσι, ένα δισταγμό, μια κράτηση, αλλά όλα θα γίνουν, πιστεύω, εγκαίρως. Λείπουν όμως και αρκετοί υπάλληλοι σε άδειες ειδικού σκοπού. Πολλές φορές
Μάλλον αυτό που χρειάζεται είναι να γίνουν κάποια πρακτικά, να περάσουν από Οικονομική Επιτροπή ενώ πρακτικά επιτροπών. Μπορεί να λείπουν κάποιοι από τις επιτροπές. Αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα και προσκόμματα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Το πιέζουμε όμως, το πιέζουμε καθημερινά, γιατί οι εντολές τις οποίες έχουμε καταρχήν από τον Περιφερειάρχη και η δέσμευση την οποία έχουμε δώσει στον λαό της Αργολίδας είναι ότι το καλοκαίρι πρέπει να μας βρει με ένα οδικό δίκτυο που να είναι διαγραμμισμένο, να είναι σωστά συντηρημένο, να έχουν γίνει, είναι πάρα πολλές, να ξέρετε, οι εργολαβίες που έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Ας πούμε, χαρακτηριστικά το κομμάτι Άργος Μήλη, μετά τους Μήλους προς τον Αχλαδόκαμπο, ο δρόμος των Αρχαιοτήτων. Όλα αυτά είναι έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί και περιμένουμε να αρχίσουν να εκτελούνται. Πελανιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα σημείο επικίνδυνο που είχαμε μπλέξει με κάποιες ενστάσεις, κάποιες προδικαστικές προσφυγές κτλ. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν και πρέπει το καλοκαίρι να τα βρει όλα αυτά έτοιμα. Ετοιμαζόμαστε και για κάποιες φυτεύσεις που θα γίνουν στο δίκτυο, κάποιες κοπές δέντρων. Πρέπει να σουλουπώσουμε με λίγα λόγια το οδικό δίκτυο, γιατί το οδικό δίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικό και η διαγράμμιση δεν είναι αισθητικό το θέμα, η διαγράμμιση σώζει ζωές.